Πού την πάρκαρες? Ποια? Τη μηχανή. Μεταξύ ήρθα. Οδηγάει σαν μαλάκας αυτός. Γιάννη, αυτό είναι ευαίσθητο θέμα. Λέω να το πλησιάσουμε με λεπτότητα. Τι λες εσύ? Κάτσε να, το ακουμπήσουμε λίγο εκεί πέρα, Γιάννη, να δούμε αν είναι. Αν το πρέπει, θέλει λεπτότητα εδώ. Για να δούμε. Κάτε λίγο την ανάσα σου, Γιάννη. Να το ρε φίλε, να το. Μαλάκα το καπιτάνο, αφού βαράει. Τι βάει. Ήμουνα με μια κοπέλα τις προάλλες και η οποία έκανε πρακτική για τη σχολή της, δεν θυμάμαι, και το θέμα της ήταν οι φεμινίστριες. Και σας έκραζε πατόκορφα 5 σελίδες. Και την βγαίνω εγώ από το γιακά. Και της λέω, κάνε τα χέρια σου έτσι, της λέω. Και τα κάνει. Και της λέω, γιατί άμα το βγάλουμε από το λαιμό, θα ξεχυλώσει ο λαιμός, της λέω. Ωραίο αυτό, ε, της λέω, από πού το πήρες? Το λίστεψε, της λέω, το μέρος. Και φυσικά είναι καλά ενημερωμένες και μορφωμένες με κριτική ικανότητα. Και φυσικά δεν είναι σεξουαλικά καταπιεσμένα γεμάτα κόμπλεξ κοριτσάκια που αντιδρούν στην οικογενειακή εξουσία έμεσα, μασκαρεύοντας την βλακεία τους με γενικό καλό. Έτσι της είπα. Αυθόρμητα, δεν ξέρω πώς μου βγήκε. Και μου λέει, τρέχει η γλώσσα σου, μου λέει. Και λέω, πάλι γαμιάλα, πού πήγε? Πού είναι? Πέρε, πού σου λέω πάλι. Κάθε πέμπτη φορά είναι αυτό που μου συμβαίνει, ε. Όχι, θα την γυρίσω πίσω. Μα είναι τώρα να με κλέβουν εμένα τώρα. Άντε και καμίζω πρέπει. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να ανοίξω σπίτι. Τι θα έκανα τώρα? Η γλώσσα μου τα τρέχει. Και αυτό ο χαρακτηρισμό ισχύει για τον οποιοδήποτε ανήκει σε οτιδήποτε ακραίο. Είστε όλοι καθυστερημένοι. Άμα είστε άντρε σε κάποιον ακραίο χώρο, φασωθείτε μεταξύ σα. Οι γυναίκε κάντε ψαλίδια. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κάνετε φασαρία. Και δεν μπορώ να πιω τον καφέ μου σαν άνθρωπο. Ωραία, Γιάννη, ποιο κάνει φασαρία? Κάνε πάλι φασαρία. Για κλείσε λίγο το παράθυρο. Καλύτερα. Ωραίος ο καφές, ε. Δεν θα πω πολλά γιατί η άκρη δεν θα βρω με εσάς, οπότε θα πω 5-6 μαλακίες και θα τα ανεβάσω στο YouTube. Μη ζηλεύεις, γαμημένα, κάντε και εσύ άμα θες. Έτσι θα ήταν καλύτερα να μου, Γιάννη. Ε, ναι ρε. Αυτό θέλουν οι γυναίκες, θέλουν μεγάλες πλάτες, Γιάννη. Αυτό αρέσει οι γυναίκες. Μεγάλο στήθος, δηλαδή αυτό παίζει να είναι τώρα και μισό μέτρο, ε. 40-45 εκατοστά. 40-45 εκατοστά σίγουρα, ναι. Λοιπόν, αυτό και μεγάλες πλάτες. Άλλη φάση τώρα να αγκαλιάζει έτσι κοπέλα. Αισθάνεται ασφάλεια. Δηλαδή με το που το βλέπει αυτό το πράγμα τώρα σήμερα. Γράψαμε καλά. Με το που το δει αυτό το πράγμα η κοπέλα θα πει: ωραία, μια ασφάλεια. Ζωή που θέλει ο τύπος. Και θέλω να πω ότι είμαι και εγώ φεμινίστρια, παιδιά. Φεμινίστρια Κοντοπίδης. Ένα μαγαζάκι που θα ανοίξω τώρα κάτω στην Πανόρμο μου. Θα θίξω το θέμα του make-up. Κάνει δραματικό πλάνο. Θα θίξω το θέμα του make-up. Θυμάστε ένα βιντεάκι που είχε βγει με ένα 9χρονο κοριτσάκι το οποίο βαφότανε και από κάτω έπαιξε το κράξιμο του αιώνα? Το θυμάστε, παλιά κουφαλίτσες? Δεν μιλάω σε εσάς, μοντέρνες φεμινίστρες, γενικά κουφαλίτσες, άντρες, γυναίκες, όποιος το είδε το βιντεάκι και έκραξε. Δεν λέω εσάς τώρα, αμέσως να πιαστείτε. Τι πιάνεστε? Πού πιάνεστε? Κι εγώ πιάνομαι. Θέλει καλές διατάσεις πριν δεις βιντεάκι μου. Κάνε διατάσεις, αγάπη μου. Γιατί είσαι γυναίκα. Γι' αυτό να κάνεις διατάσεις. Γιατί οι γυναίκες κάνουν διατάσεις. Ω! Τι κάνουνε! Όχι! Δεν θα ξανακάνω διατάσεις ποτέ! Αυτό ήταν μαλακία, Γιάννη, ε. Αυτό ήταν όμως μαλακία, Γιάννη, ή αυτό εδώ? Το δεύτερο λες. Και από κάτω κράξατε το κοριτσάκι και δεν έχει γονείς και δεν την προστατεύει κανείς κτλ. Σε αυτό το βιντεάκι αναγνωρίσατε ότι το make-up έχει σεξουαλικό υπόβαθρο. Αχα. Και το θεωρήσατε καθόλου πρέπον για ένα 9χρονο κοριτσάκι. Αλλά στην ενήλικη γυναίκα το δικαιολογείτε ως ένα boost αυτοπεποίθησης. Ένα boost. Ξέρεις διάφορους, ξέρω κι εγώ μερικούς. Γιάννη! Γιάννη! Έλα! Θέλω ένα boost να το έξω. Παραδεχόμενες εμέσως μη σαφώς ότι η αυτοπεποίθηση της ενήλικης γυναίκας αντλεί καθαρά από τη σεξουαλικότητά της. Μη δω καμία καριόλα να φοράει make-up εκεί έξω, θα πω ότι ψάχνετε. Γιάννη, φοράς make-up? Τώρα όχι. Έχεις κανέναν εδώ στο σπίτι που φοράει make-up? Τώρα? Ναι. Όχι. Αυτός εδώ γιατί φοράει make-up? Δεν φοράει make-up αυτός, αυτός είναι ο πατέρας μου. Και γιατί φοράει make-up? Γιατί είναι μόνο του έτσι άσπρη? Έχει πεθάνει, ρε. Να τον εγκαμίσω λίγο.
Αυτά είναι τα ωραία ρε γελάκι. Θέμα νούμερο 2. Η ρόγα ταμπού. Η ρόγα είναι ταμπού για να υπάρξει ζήτηση. Όταν υπάρξει ζήτηση δίνεται ευκαιρία να υπάρξει κέρδος. Οπότε το πραγματικό σας πρόβλημα δεν έγκυται σε κάποιο μισογύνι, έγκυται στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι επιχειρήσεις. Κάτσε να σας δώσω ένα δεκαπενθήμερο να καταλάβετε τι είπα. Περιμένω εγώ. Όχι, δεν μεγάλωσα τα παπάρια μου. Τα πόδια μου είναι τόσο μικρά. Να η πραγματική μηχανική του ταμπού. Οπότε εδώ κάνω με καλοζυγισμένες φωτογραφίες στο Facebook τύπου α, να το καινούριο μου ρολόι. Ωστόσο, έτυχε να φαίνεται κόλλο και η τέλεια κολάρα μου στον καθρέφτη πίσω. Και μην σχολιάζει κανένα παιδοβούβαλο από εσάς. Κάνε καπλωμένο παιδοβούβαλο από εσάς, διότι εγώ δεν το είδα ότι φαινόταν η κολάρα μου. Μόνο όταν την ανέβασα το κατάλαβα. Αλλά μετά λέω δεν θα την κατεβάσω, άμα που είναι και κομπλεξική. Ταμπού δεν ήταν παιχνίδι, Γιάννη. Ε. Τώρα ντρέψα να με κοιτάξει γιατί έγινε αυτό με τον πατέρα σου πιο πριν. Κοίτα με. Γιάννη. Ε, σου λέω δεν είναι. Τα πόδια μου είναι κοντά, ρε άνθρωπε. Το ότι θες επιχειρηματολογία, γιατί να μην βγαίνεις έξω με βαμμένα από αίμα μπούτια, αυτόματα σε βάζει στο χώρο με τις καθυστερημένες. Χώρο τον οποίο δεν έχω κανένα πρόβλημα, με υποστηρίζουν σχεδόν σε όλα όσα κάνω. Αυτό είναι, Γιάννη. Αυτό. Έτσι είναι η σωστή πόζα. Και όλο αυτό για να έχει με 2 μέρες γυμναστήριο. Και μετά, καπάκια όμως, αυτό πρέπει να το κάνεις καπάκια με το που τελειώσει την προπόνηση. Πας και παίρνει μια κρεμάστρα και τη βάζει εδώ πίσω έτσι. Σε ένα μπουφάν. Πάρ' το. Μπορείς, άμα είχα εδώ ένα τέτοιο, μπορείς να με κρεμάσεις και τέτοια. Νούμερο 4, η τριχοφία. Θες αγάπη μου να μην ξαναξεριστείς ποτέ. Στα αρχίδια μας. Δεν υπάρχει ούτε ένας εκεί έξω που να σου το επιβάλλει αυτό το πράγμα. Αλλά, δεν πηδάω εγώ τον τρομάρα για να αισθάνεσαι εσύ καλύτερα. Εμένα με καβλώνει οι ξυρισμένες. Θα μου πεις τι θα με καβλώνει. Ό,τι γουστάρω θα με καβλώνει. Αυτό μερικές φορές με καβλώνει. Έχεις πρόβλημα με αυτό. Βασικά με ενοχλεί εμένα αυτό. Γιάννη, μία με τον πατέρα σου, μία με τα αρτζίν. Έχει γίνει κάτι. Έχει γίνει κάτι. Να κατεβώ. Η βία κατά των γυναικών. Αν νομίζει ότι είναι πλακάτ, μια πορεία και μια πινακίδα θα σταματήσει ένα βίαιο άνθρωπο, τότε μόλις λύσαμε όλα τα προβλήματα του κόσμου, έτσι δεν είναι? Μην κάνετε πολεμό. Νομίζω από το 60 και μετά μόνο πλακάτ και πινακίδες παίζουν. Και από τότε, από το 60 και μετά, ούτε ένα πόλεμο δεν είδα. Είδες εσύ κανένα πόλεμο, Γιάννη? Γιατί είναι οι τύποι στον πόλεμο. Και μετά είναι και κανονικά με πιστόλια, όντως. Γιατί αυτό είναι ο βλαμμένο που τον έχουμε εδώ πέρα, τον στείλανε. Γιατί δεν τον παίρνει ένα άλλο. Ο, τι λέει εκεί πέρα. Έλα ρε μάγκες, και εμένα γιατί δεν μου το είπε κανείς? Ε, όχι, πάμε πίσω. Αφού λέει καθαρά, μην κάνετε πόλεμο. Το λέει εκεί καθαρά. Και αυτό το πράγμα. Μην κάνετε πόλεμο, λέει, μην είστε βία. Αυτό λέει εδώ καθαρά. Ναι, και εσύ. Κάτσε εδώ μισό λεπτάκι. Εδώ βλέπω κάτι πινακίδες. Ναι. Τριάντα δύο μισό βγαίνει. Να το στο πάω εγώ, φίλε. Ζαλίζομαι. Μην πίνετε πολύ αλκοόλ. Προτιμάτε το δοντικό νήμα από τον ογκλυφίδες. Μην πηδάτε από τον πέμπτο όροφο. Μην βάζετε το κεφάλι σας στο φούρνο. Μην γαμάτε τα ζώα. Μην καταστρέφετε τα δάση. Μην είστε μαλάκες. Ω, άμα υπήρχε μην είστε μαλάκες πινακίδα, τι θα κάναμε εμείς? Θα πήγαινα με την άλλη. Πέρα από τις πορείες, τα πλακάτ και τις πινακίδες που είναι σίγουρο ότι θα σταματήσουν ένα παθολογικά άρρωστο άνθρωπο, το δεύτερο πράγμα που θα σταματήσει αυτό είναι μια τρομακτικά φρικιαστική τιμωρία. Τι λες? Θανατική ποινή. Κάψιμο στην πυρά. Απαγχωνισμός. Κιλοτίνες. Οι κιλοτίνες εν τω μεταξύ είναι κάτι, μου βγάζει κάτι σεξουαλικό, Γιάννη, αλλά και με κάνει να θέλω να φάω γλυκό. Αυτό είναι. Σοκολατίνες γι' αυτό. Πω πω ρε Γιάννη, τι σκέφτηκα, ε. Ναι, καλά τώρα. Πώς την δεν παίζαμε. Τιμώρησε τους όλους, αγάπη μου, μην τρέπεσαι. Αυτό θέλει ο κόσμος, λίγη τιμωρία από σένα. Τι έκανες εκεί πέρα? Καλά το κάνεις πολύ καλά ρε Αλέξη. Ε, αυτό είναι. Καλύτερος. Εσύ για κάνε το λίγο να δω. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, Γιάννη, δεν μπορείς.
Τελείωσε, Γιάννη, πρέπει να πάρουμε άλλο. Η βία κατά της γυναίκας είναι βία κατά συνανθρώπου. Σταμάτα να φωτογραφίζεις τη γυναίκα μονίμως, γιατί δημιουργείς ένα ταμπού. Και όλες οι επιχειρήσεις του κόσμου σε ευχαριστούν για τη γενναία προσφορά σου. Εργαζόμενη γυναίκα, ποιο είναι πραγματικά το πρόβλημά σου, Ελληνίδα μοντέρνα φεμινίστρια? Θες να γίνεις δισεκατομμυριούχος, αγάπη μου, γιατί είναι κατά κόρον ανδροκρατούμενο άθλημα? Α, χίλια συγγνώμη, Γιάννη, πώς έχεις πάνω σου, δώσεις τα. Έχω 360. 360, 360 τώρα. 6,70, 6 και 6, 12, 6, 7, 20. Αύριο. Μάθε ότι οι δισεκατομμυριούχοι δεν έχουν φίλο. Είναι διατεθειμένοι να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αν αυτό αποσκοπεί σε κέρδος. Δεν έχει να κάνει με άντρες ή γυναίκες, έχει να κάνει με το πόσο αρχίδι είσαι στον εγκέφαλο. Άμα ζηλεύεις, μπορείς και εσύ εύκολα να γίνεις αρχίδι. Αν θες απλά να έχεις την επιχειρησούλα σου, τότε φρόντισε το προϊόν να μιλάει περισσότερο από ό,τι μιλάς εσύ. Γιατί εσύ είσαι απλά ένας άνθρωπος με φοβερές ατέλειες, κόμπλεξ και φοβίες, που στην απελπισία του πάνω θα χρησιμοποιήσει την εικόνα του για να πουλήσει το προϊόν του. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν σεξ με την εικόνα σου. Να την χρησιμοποιήσουν για αποδιοπομπαίο τράγο την εικόνα σου. Να την εκμεταλλευτούν τέλος πάντων. Γιατί έτσι κάνουν οι άνθρωποι, τι να σου πω. Όχι εσύ βέβαια. Όχι εσύ, οι άλλοι το κάνουν. Εσύ δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Άμα το προϊόν μιλάει από μόνο του, αγάπη μου, δεν έχει να κάνει με το άντρας γυναίκα. Έχει να κάνει με το πόσο καλό είσαι στη δουλειά σου. Οπότε σταμάτα να μασκαρεύεις την τεμπελιά σου με μία καταπίεση από εκεί έξω. Τα δικαστήρια παρόλα αυτά υπερασπίζονται τις γυναίκες με το παραπάνω, οπότε δεν θέλω να μου ανησυχείς. Με το χρήμα τα έχεις και ό,τι αυτό αντιπροσωπεύει. Όχι με μισογύνιδες. Θα το ξαναπώ, αγάπη μου. Λοιπόν, πάρ' το. Δηλαδή, έχω αυτό το κίτρινο από τα τσιγάρα. Αυτό, Γιάννη, φεύγει μόνο με λεμόνι, λένε, ή χλωρίνη. Άμα πιείς. Αν μου πεις χλωρίνη, φεύγει σίγουρα. Δεν ξανασχολείσαι με αυτό. Όταν όμως θες απλά να είσαι ένας υπαλληλάκος και σε καταπιέζει το αφεντικό σου χρησιμοποιώντας, προσπαθώντας σεξουαλικά να σε εκμεταλλευτεί κτλ. Ή απειλεί, αυτό είναι η εξουσία και το χρήμα. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω εγώ για τις μοντέρνες φεμινίστριες είναι ότι δεν τα βάζουν με τους σωστούς αντιπάλους. Προσωπικά εγώ ο Κοντοπίδης εύχομαι ό,τι καλύτερο, έτσι, και να πάνε να γαμηθείτε. Κάνει καλό, παιδιά. Λίγο γαμίσει την ημέρα. Το Κοντοπίδη κάνει πέρα. Έλα, δεν θέλω να με κάνει πέρα, ρε Γιάννη. Δεν θέλω να με κάνει πέρα. Έρχομαι. Έρχομαι και εγώ θέλω. Κάτι ξέχασα. Θα τα ανεβάσω στο Instagram. Νούμερο 7. Διακρίσεις στο σεξ. Τι θα μας πει ο Κοντοπίδης για σεξ? Τι θα μας πει ο Κοντοπίδης για σεξ? Πού είναι τόσο καλό σε αυτό? Και όλες οι γυναίκες τον παραδέχονται. Τον παραδέχονται, λοιπόν, τον παραδέχονται. Τα γυναικάκια που σε αυτόν μονάχα έρχονται. Πόπο Γιάννη. Κοντό παρέ. Κάτσε στείλω μήνυμα στο Γενιά. Έλα Γενιά, αυτό μου λέγες προάλλες θυμάσαι. Και γαμίσεις τώρα, αλήθεια. Γιατί μου λέγε μαλακίες προάλλες Γενιάς. Θέλει πολύ, αγάπη μου, να αντιληφθείς ότι όποιος γενικολογεί φωτογραφίζοντας κάτι συγκεκριμένο ή χαζός ή σε ρόλο ή συναισθηματικά φορτισμένος είναι. Θέλει πολύ, το ξέρω. Θέλει πολύ να καταπιεί χοντροκαβλή. Μπράβο ρε Κοντοπίδη. Σήμερα δεν ξέρω τι έχω πάρει, ρολάρω απίστευτα. Τρέχεις τρελαθεί. Παίζω μπαλίτσα μόνος μου. Έχεις τρελαθεί. Μόνος μου ρε. Άμα θες να κάνεις σεξ με όλους, αγάπη μου, μαγιά σου. Κανείς δεν σου απαγορεύει αυτό το πράγμα. Αλλά έχεις προσέξει και εσύ ότι στις σχέσεις σου αναζητάς ένα είδος αποκλειστικότητας, το οποίο σε κάνει να αισθάνεσαι ξεχωριστή. Και εγώ θέλω αποκλειστικότητα για να αισθάνομαι ξεχωριστός. Οπότε θα σε κράξω άμα πας με πολλούς. Είναι τόσο απλό. Και όταν λες ότι οι άντρες που πηγαίνουν με πολλές είναι κάτι το αντικειμενικά αποδεκτό, εννοείς και από τις γυναίκες. Γιατί προσωπικά δεν έχω γνωρίσει ούτε μία γυναίκα που να τα αποδέχεται αυτό. Στους άντρες είναι αντικειμενικά αποδεκτό. Οπότε αυτό το πρόβλημά σου είναι το πώς συμπεριφέρονται οι άντρες μεταξύ τους. Γιατί ανταγωνίζεται το ένα στον άλλον. Α, δεν ήξερα ότι νοιάζεστε τόσο πολύ, ρε κορίτσια. Να είστε καλά. Άντε και γαμηθείτε που θα μας πείτε γιατί θα κάνουμε. Σας λέμε εμείς να κάνετε. Χοντρές. Χοντρέλες. Χοντρέλες. Πολλές ταινίες βλέπεις. Οι επιχειρήσεις που σου έλεγα που σε ευχαρίστησαν πιο πριν. Το πολυδιαφημισμένο θέμα καταπιεσμένη γυναίκα παίζει από τα 80's και μετά full. Εσείς οι γυναίκες ανταγωνίζεστε μεταξύ σας με τρόπους οι οποίοι είναι κατακριτέοι? Όχι. Α,
Οπότε ο Χόντος έγινε πλούσιος από παράνομα στοιχήματα με κόκορες, ε. Okay. Κάτσε να τον πάρω εγώ ένα τηλεφωνάκι. Έλα, Χόντε! Χόντο. Καλώς ήρθες, μοντέρνα φεμινίστρια, στον κόσμο των ενηλίκων. Και φυσικά μπορεί να λέω βλακίες. Εννοείται ότι μπορεί να λέω βλακίες, γιατί βασικό χαρακτηριστικό του να μαθαίνεις πράγματα και να εξελίσσεις είναι η αυτοανέρεση. Λέω, ξελέω. Γιατί αντιλαμβάνομαι περισσότερα μετά, κατόπιν ορίμου σκέψεως. Οπότε, αν αυτό είναι το χαρακτηριστικό της εξέλιξης, το να εμένεις σε ιδέες, σε καθιστά αμέσως, αμέσως, φουλ χαζό. Καρναβάλια! Πότε είναι το καρναβάλι? Φλεβάρι. Φλεβάρι. Τι αντιθούμε? Εσύ κάτσε όπως είσαι. Τι τα πιάσες κι άλλα στα αστεία. Θα καθόμουν ακίνητος για ώρα. Μπράβο, ρε κοντό. Γράφω, πώς τη γράφω ιστορία. Είσαι καλά. Ένα πάνε να γαμηθώ να πω.